μοναδική γυναίκα στο σχήμα. Έχεις τρεις άντρες γύρω σου. Τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Άλλωστε από το χωριό μου έτσι, με πολλά αγόρια παρέα, πάντα είμαι μόνη. Σε προσέχουν, ναι. Εννοείται, μάτια μου, εννοείται. Επειδή αναφέρεσαι στο χωριό σου, νομίζω ότι εκεί ξεκινάς κάτι καινούριο. Φτάσω στον τοίχο. Επειδή αναφέρεσαι στο χωριό σου, εκεί νομίζω ότι ξεκινάς και κάτι καινούριο. Αλλάζεις ρόλο. Διαβάσαμε ότι κάνετε μια επιχειρηματική κίνηση με κάτι δωμάτια. Όχι, όχι. Αυτό υπάρχει 35 χρόνια πριν γεννηθώ, είναι εκεί. Εσύ δεν έχεις πει ποτέ κάτι για κάποιον καλλιτέχνη αρνητικό. Ναι, σε ενοχλεί σαν Πάολα το ότι κάποιοι μπορεί να λένε ότι η Πάολα δεν προάγει, ας πούμε, η μουσική της στον ελληνικό πολιτισμό ή οτιδήποτε? Ναι, ωραία. Τι να πω τώρα, ότι με πειράζει? Όχι, δεν με πειράζει. Μ' αγαπούν οι άνθρωποι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις καταλάβει ότι σε αγαπούν το ίδιο και οι άντρες και οι γυναίκες? Ή είσαι πιο πολύ, γιατί σε αγαπάνε πολύ και οι γυναίκες? Μ' αγαπούν και οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά περισσότερο οι γυναίκες. Αυτό νομίζω είναι το δύσκολο, να το καταφέρεις. Το κάνει και η Παολίνα μου. Κορίτσι σου. Τραγουδάει η Παολίνα. Όχι. Δυστυχώς. Ήθελες. Να κάνει τη δουλειά αυτή δεν ήταν στο μυαλό μου, που πω να μεγαλώσει το παιδί μου για να κάνει αυτό. Θα ήθελα όμως να έχει πιο καλή φωνή. Τραγουδάτε μαζί. Δεν θέλει. Γιατί την κόβει. Ακούει τα τραγούδια σου στο σπίτι? Εμείς δεν ακούμε τέτοια τραγούδια, καταρχήν, θέλω να ξέρετε. Τι ακούς στο σπίτι? Ό,τι μας έρθει, ό,τι μας κάνει τη στιγμή που θέλουμε να βάλουμε μουσική στην ψυχούλα μας, αυτό ακούμε. Εμείς ακούμε Βιτάλη, βασικά, όταν ήμασταν παιδιά. Και συνεχίζουμε να την ακούμε. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω, όταν κοιτάς τον καθρέφτη σου, τι βλέπεις? Όχι, απλά την αλήθεια είπε. Απλά ήταν μια πολύ. Την είχε στολίσει λίγο η Βιτάλη, επειδή δεν τα ξέρει το άνθρωπο. Δεν θυμάσαι που την είχε στολίσει η Βιτάλη και είπε όλο τα μπούτια τη, δείχνει και σιγά τη φωνή και αυτό. Και μετά τα πήρε